Μπες τώρα στο Discord server για δωρεάν private server και extra content. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Άλλο από τα συστά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο JNP Studio. Είμαι ο Λακέντης και σήμερα θα κάνουμε ένα review το Piggy Hunt. Πριν όμως ξεκινήσουμε, κάντε με εγγραφή γιατί με θέλει πάρα πολύ και ας περάσουμε στο βίντεο. Το Piggy Hunt είναι ένα παιχνίδι της Saki Dodge. Μέχρι στιγμή μπορείς να το πάρεις στο Steam, αλλά αργότερα θα φύγει και στο Google Play και στο App Store. Είναι βασισμένο στη γνωστή Piggy του Roblox, φτιαγμένη από τον Minitoon, αλλά και διάφορους άλλους συνεργάτες όπως η IKEA και ο Bislick, ενώ η ίδια εταιρεία έχει βοηθήσει για το Piggy Merch. Είναι το πρώτο Roblox παιχνίδι που μπορείς να πάρεις στο Steam. Ό,τι πρώτο βγήκε έκανε 4 ευρώ, αλλά τώρα είναι δωρεάν και όσοι το είχαν αγοράσει πήραν tokens και bacon αξίες 20 ευρώ. Όταν θα βγει για κινητά, θα είναι και εκεί δωρεάν φυσικά. Έρχεται και τις διαφορές με το main Piggy Game, πράγμα αρκετά φυσιολογικό, γιατί αν ήταν το ίδιο, γιατί δεν παίζει την κανονική Piggy. Περισσότερο για το gameplay θα πούμε σε λίγο. Οι επιτήσεις του είναι αρκετά χαμηλές, 4 GB RAM, Intel Core i3 για Ryzen δεν λέει, αλλά φαντάζομαι να έχεις ένα Ryzen 3 για 9800 και πάνω σε καλά. Εγώ που έχω Ryzen 5 3400 μου τρέχει τέλεια. Κάρτα γραφικών GTX 1050, αλλά φαντάζομαι ότι τρέχει και πιο χαμηλά, ενώ θέλει μόνο μισό GB χώρο. Αυτή τη στιγμή είναι σε early access, όμως κάνουν patch notes updates πάρα πολύ συχνά. Οπότε όσοι έχετε την επιλογή που το τρέχει φαντάζομαι περισσότεροι και σε αρέσει πίκη, σας συμβουλεύω να το παίξετε. Σε storyline μέχρι στιγμής μοιάζει αρκετά με το κανονικό Piggy Game. Πάλι μπαίνεις σε ένα σπίτι, στην αρχή και στο τέλος βγαίνεις. Δεν είσαι αστυνομικός εκεί, απλά θα τσεκάρεις το κτίριο και βγαίνοντας πας σε φίλο και όχι στην αστυνομία. Το storyline θα είναι κάπως διαφορετικό από το κανονικό. Τώρα πληροφορίες για το chapter 2 δεν έχω. Φαντάζομαι προτεραιότητα είναι να βγεις σε κινητό. Όσοι έχουν αγοράσει Piggy Toys και από εκεί έχουν πάρει DLC codes, τα κάνουν redeem εκεί πέρα. Τα terms of service του Roblox δεν επιτρέπουν codes από third party toys, δηλαδή όχι από toys που δεν είναι του Roblox, γιατί Piggy το κάνουν μόνο επειδή δεν παίρνουν λίγο από τα λεφτά, και μερικά άλλα παιχνίδια όπου πουλάνε NFT για 3 εκατομμύρια, τέτοιοι κανόνες πρέπει να υπάρχουν όμως. Το gameplay έχει αρκετές διαφορές, εκτός από τα κανονικά coins υπάρχουν και τα bacon, που για να πω την αλήθεια μου θύμισα λίγο τα bacon από το bacon, ξέρετε και είναι το παιχνίδι που είναι σαν την Piggy και το έχει καταντιγράψει. Τα Piggy skins είναι παρόμοια, αλλά τα player είναι αρκετά διαφορετικά. Μπορείς να πάρεις ολόκληρα battles, αλλά και να παίρνεις σιγά σιγά αξεσουάρια και χαρακτηριστικά και να φτιάξεις ένα πιο μοναδικό outfit όπως και στο Roblox. Αυτό κάνει το παιχνίδι αρκετά ωραίο γιατί, εντάξει, δεν είναι και τόσο ωραίο να είναι όλοι ντυμένοι το ίδιο. Υπάρχουν κάποια in-game budget για achievements, τα οποία σου δίνουν και κάτι σαν banner. Το παιχνίδι είναι πιο ομαδικό, αυτοί που χάνουν γίνονται φάντασμα και κάνουν escape μαζί με τους υπόλοιπους, παίρνουν και αυτοί λεφτά. Φαντάσματα μπορούν να κάνουν μία φορά σαν την Piggy. Τα visuals και κάμερες είναι εντελώς διαφορετικά, κοιτάνε από πάνω και θυμίζουν κάποια πιο παλιά, πιο έτσι arcade παιχνίδια. Τώρα αυτό στην επιλογή δεν κάνει μεγάλη διαφορά, θα κάνει όμως τα κινητά, το gameplay θα γίνεται αρκετά πιο εύκολο. Τα κλειδιά είναι και αυτά διαφορετικά. Βασικά υπάρχουν κάποιες δουλειές που έχεις να κάνεις, τύπου Among Us, σου δείχνει μάλιστα πάνω και τα tasks που έχουν να γίνουν και αυτά που έχουν γίνει. Τα κλειδιά χρησιμεύουν για να κάνεις τα tasks, π.χ. σου λέει να φτιάξεις κάποια καλώδια και για να μπεις στο δωμάτιο που υπάρχουν τα καλώδια χρειάζεσαι π.χ. το μπλε κλειδί. Τώρα το σπίτι δεν είναι πάντα το ίδιο, κάποια δωμάτια αλλάζουν και από τη στιγμή που το chapter του δεν θα βγει σύντομα είναι κάτι το ωραίο. Ουσιαστικά υπάρχει ένα chapter, αλλά πολλά maps. Η Piggy είναι πιο γρήγορη ή απλά έχω κουκλώσει συνέχεια με αυτές τις κάμερες να τα δει συμβαίνει. Οι Piggy Player θα εκτιμήσουν αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι αν θα το εκτιμήσουν και άλλοι καινούργοι παίκτες. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, αν τυχαίνει δεν σας άρεσε. Κάντε και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει. Βρείτε μας και social. Έχουμε Instagram, έχουμε Twitter αλλά και Discord. Αλλά για την ώρα, γεια σας!